Καλησπέρα σας. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ρεστά της Χίου. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λίγο πριν αναχωρήσει με το πλοίο της γραμμής, καθώς βρισκόταν στη Μυτιλίνη για τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, μίλησε στον Αιώλο για τη φωτιά και τις ενισχύσεις που στέλνονται από διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Λέσβος. Ομάδα πυροσβεστών και οχήματα αναχώρησαν από τη Μυτιλίνη το απόγευμα για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις της πυροσβεστικής στα μέτωπα της φωτιάς. Για τη Χίο αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής δύναμη της πυροσβεστικής από τη Μυτιλίνη προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Ρεστά. Με το ίδιο πλοίο αναχώρησε και ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ο κ. Μαλαφής μίλησε στον Αιώλο για τη μεγάλη φωτιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποσχετικό έλεγχο και λέω υποσχετικό γιατί με τη φωτιά ποτέ δεν ξέρεις. Εστίες έχουν μείνει, είναι ακριβώς κάτω από το στρατόπεδο του Τρυπατέ. Έχει κάψει κάποιες περιοχές κάτω από το χωριό Καργιές και πάνω από το δάσος των Ρεστών. Είναι μια αρκετά μεγάλη περιοχή, βέβαια ζωνοειδώς τα έχει κάψει. Το καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν σε καλή κατάσταση οι δρόμοι, οπότε μπόρεσα τα πυροσβεστικά και οι εθελοντές και πήγαν πάρα πολύ κοντά. Και το δεύτερο είναι ότι ήρθαν αρκετά εναέρια μέσα, 5. Ακόμα και τώρα υπάρχει ένα ελικόπτερο που αυτή τη στιγμή κάνει ρήψεις σημειακές. Κάνουμε όλοι το σταυρό μας να πάει καλά και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο την επόμενη ώρα. Έρθει και από εμάς βοήθεια στοιχείο. Όση δύναμη και να υπάρχει, είτε στοιχείο της Μυτιλίνη, είτε στη Σάμο, είτε στα άλλα τα νησιά, πρέπει όλοι να έχουμε μάτια 14 και ακόμα και να μπει φωτιά να σβήνει απευθείας την πρώτη ώρα, την πρώτη στιγμή. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Μπήκε και σε οικισμούς. Ήταν κοντά στον οικισμό των Καριών, έφτασε. Εκενώθηκε, ναι. Ο κεντρικός ναυτιλιακός πράκτορας Ηλίας Πίκουλος μίλησε στον Αιώλο για τη δωρεάν μετακίνηση της πυροσβεστικής με πρωτοβουλία της Attica Group. Δεχθήκαμε έτοιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία και ως η εταιρεία μας, η Attica Group, με όλα τα σταπηλιά όπως και στο παρελθόν και τώρα, είμαστε αρρωγοί σε κάθε τέτοιο έκτακτο συμβάν. Με δωρεάν μεταφορά των πυροσβεστών, των οχημάτων, πάντοτε η εταιρεία προσφέρει και ελπίζουμε να το εκτιμήσει και αυτό και η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα για τις προσφορές που κάνουμε σαν εταιρεία. Πόσοι θα συνδράμουν? Αυτή τη στιγμή, βάσει της αίτησης που είχαμε από το πυροσβεστικό σώμα, είναι 4 οχήματα και 11 πυροσβέστες.